σας, γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε χριστουγεννιάτικο γλυκό. Πάμε να φτιάξουμε ισλί, έτσι. Εγώ θα σας το δείξω σήμερα σε νηστίσιμη εκδοχή, όμως μπορείτε να αντικαταστήσετε το πορτοκάλι, το χυμό πορτοκάλι με γάλα και να γίνει πιο νόστιμο. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας με γενικές απολαύσεις στο Facebook. Γράψτε μου ένα σχόλιο αν σας άρεσε η συνταγή ή από ποιο μέρος με βλέπετε. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Θα ξεκινήσουμε από το σιρόπι μας. Έτσι, θα βάλουμε 700 γραμμάρια ζάχαρη, 500 γραμμάρια νερό, χυμό από μισό λεμόνι, 2 ξύλα κανέλας. Θα το βάλουμε να βράσει, από την ώρα βρασμού θα μετρήσουμε 3 λεπτά και θα ρίξουμε 500 γραμμάρια μέλι. Το σιρόπι που σας δίνω είναι παραπάνω από ό,τι πρέπει, όμως μπορείτε να το φυλάξετε και να το χρησιμοποιήσετε σε κάποιο άλλο, είτε μελομακάρονα, είτε κάποιο χαλβά με σιμιγδάλι. Έτσι. Έβρασε το σιρόπι μας, όπως σας είπα, 3 λεπτά από την ώρα βρασμού, έτσι θα ρίξουμε 500 γραμμάρια μέλι. Για να ρίξουμε τη θερμοκρασία, ανακατεύουμε και αφήνουμε στην άκρη τώρα να κρυώσει το σιρόπι μας. Εντάξει, γιατί θέλουμε κρύο σιρόπι, καυτά, ισλί. Πάμε τώρα να φτιάξουμε τη ζύμη μας. Λοιπόν, εδώ έχω 500 γραμμάρια φυτίνι ή μαργαρίνι, μπορείτε να βάλετε, είναι ανάλογα στο τι θέλετε να βάλετε, έτσι, μπορείτε να βάλετε φυτικό λίπος. Φυτικό λίπος είναι αυτή η μινέρβα, το τοπάν, αυτά τα υλικά. Αυτά λέγονται φυτικά λίπη. Ωραία. Θα βάλουμε 200 γραμμάρια ζάχαρη και θα χτυπήσουμε με το μίξερ για 3 με 4 λεπτά να αφρατέψουν. Το βούτυρο θα πρέπει να είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Θα χτυπήσαμε τη μαργαρίνη μας, θα βάλουμε 2 βανίλιες, μία τσιμπιά αλάτι, ανακατεύουμε λίγο, θα βάλουμε ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα, ξύσμα ή σκόνη, μισό κουταλάκι του γλυκού ή από πορτοκάλι, ξύσμα από ένα πορτοκάλι, λίγο γαρίφαλο στη μύτη, ανακατεύουμε, 200 γραμμάρια χυμό πορτοκάλι, θα βάλουμε μισό κουταλάκι του γλυκού σόδα, ανακατεύουμε, στο αλεύρι μας θα βάλουμε 20 γραμμάρια baking powder. Και πάμε τώρα να ενσωματώσουμε. Όπως σας έχω πει και σε άλλα βίντεο, ποτέ το αλεύρι δεν το βάζουμε όλο μαζί, έτσι. Σε τέτοια είδους συνταγές καλό είναι να βάζουμε μαλακό αλεύρι. Δίνει πιο τραγανότητα. Εδώ δεν έχετε το φόβο μη σας βγάλει το λάδι, έτσι, όπως το μελομακάρονο. Το αλεύρι που χρησιμοποίησα είναι 1 κιλό. Όλα τα υλικά μπορείτε να τα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο, αλλά και στο πρώτο σχόλιο του κάθε βίντεο. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Έτσι, θα έχουμε μία ζύμη, τη βλέπετε, είναι ελαστική. Μπορεί να ζυμωθεί. Θα αφήσουμε τώρα τη ζύμη μας να ξεκουραστεί για 15 με 20 λεπτά και συνεχίζουμε σε λίγο. Αφού ξεκουράστηκε η ζύμη μας, θα βάλουμε 200 γραμμάρια καρύδι σε ένα μπλεντεράκι, 2-3 κουταλιές σούπας ζάχαρη, μία κουταλιά κανέλα του γλυκού και θα χτυπήσουμε. Δεν τα θέλουμε αληφή, θέλουμε τόσο όσο. Πάμε να φτιάξουμε τώρα τα ισλί μας.
Λοιπόν, έχω κόψει κομμάτια των 30 γραμμαρίων. Εντάξει. Το κάνουμε μπαλάκι για να γίνει λίγο. Εντάξει. Κάνουμε ένα κορδονάκι και πιέζουμε. Οι παλιές οι νοικοκυρές τα κεντούσανε. Έτσι, βέβαια. Εντάξει, τώρα. Βάζουμε από τη γέμιση που έχουμε φτιάξει, κλείνουμε προσεκτικά. Η ζύμη κλείνει πάρα πολύ εύκολα, έτσι δεν ανοίγει, μην τη φοβηθείτε. Κλείνουμε, κλείνουμε καλά. Και τώρα υπάρχουν πολλοί τρόποι για να κάνετε ένα σχέδιο. Εντάξει, εγώ έχω επιλέξει να πάρω μία ζατσάρα με πολλά δοντάκια. Θα το βάλετε πάνω, θα πιέσετε, θα ξεκολλήσετε, θα κάνετε ένα ωραίο σχεδιάκι και το πρώτο είναι έτοιμο. Το βάζουμε σε ταψί με λαδόκολλα. Πάμε να σας δείξω άλλο ένα. Θα κλείσουμε τώρα. Βλέπετε, κλείνει πολύ εύκολα. Βάζουμε την χτένα μας και απλά δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να πιέζουμε. Εντάξει. Ξεκολλάτε. Και του δίνετε ένα σχεδιάκι μισό φέγγαρο. Κατά αυτόν τον τρόπο θα γεμίσω όλο το ταψί. Εσείς έχετε ανάψει το φούρνο σας 170 βαθμούς αντιστάσεις. Εντάξει, να ζεσταθεί καλά και θα ψήσουμε για 30 λεπτά σε προθερμασμένο φούρνο. 30 λεπτά μετά είμαστε έτοιμοι κατευθείαν μέσα στο σιρόπι όπως είναι καυτά από το φούρνο. Γι' αυτό σας είπα ότι θέλουμε λίγο παραπάνω σιρόπι γιατί πρέπει να μπουν όλα και να μείνουν για λίγο. Έτσι. Ανακατεύουμε. Θέλουμε τουλάχιστον ένα λεπτό να μείνουν μέσα. Βγάζουμε. Θα τα αφήσετε να κρυώσουν καλά. Εντάξει. Και θα τα πασπαλίσετε αν θέλετε με καρύδι, κανέλα και ζάχαρη. Λοιπόν, αυτή είναι η συνταγή μας για σήμερα. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!